Ουσιαστικά σήμερα ανακοινώθηκαν οι διοικητές των δομών προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα. Στους ξέραμε από καιρό ποιοι θα ήταν. Εδώ στις Σέρρες είναι η κυρία Δήμητρα Παναγιωτάκη και ο κύριος Νικηφόρου στο κλειδί. Ας δούμε. Να, εδώ βλέπουμε και τις φωτογραφίες των δύο διοικητών. Η κυρία Παναγιωτάκη για τις Σέρρες, ο κύριος Νικηφόρου για το κλειδί, για τη συντική. Ωραία. Υπάρχει και μια άλλη φωτογραφία που σα έστειλα. Μπορούμε να τη δούμε. Θα τη δούμε. Για την κυρία Παναγιωτάκη δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σχόλια. Θα έλεγα ότι είναι μια αξιόλογη πολιτική παρουσία με πολλά χρόνια εμπειρίας και οπωσδήποτε η νομική της κατάρτιση θα βοηθήσει στο θέμα της δομής εδώ, στο Σερρόν. Στο Σερρόν είναι. Όπου θα εξεταστούν αιτήσεις ασύλου κτλ. Όπου πράγματι είναι καθαρά, θα έλεγα, νομικό το θέμα. Αλλά η κυρία Παναγιωτάκη διαθέτει και επιπλέον εμπειρίες και της ευχόμαστε καλό. Αν έχει το βιογραφικό του κυρίου Νικηφόρου, επειδή είναι και συνειδητοποιημένο. Τον κύριο Νικηφόρο ξέρω ότι είναι πολιτικός μηχανικός, νομίζω. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική και κοινωνική ψυχολογία. Και τώρα είναι. Όχι. Μη. Ναι. Ο κύριος Νικηφόρου μαζί με τον Δήμαρχο. Μαζί με τον κύριο Δομουξίδη που είναι και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ανατολής. Λοιπόν, μου φαίνεται συμπαθέστατο και μου αρέσει λίγο η κόμωσή του, βέβαια. Λοιπόν, να το κάνω και εγώ το δικό μου, έτσι. Είναι νέο παιδί, εντάξει. Εντάξει. Εγώ προσωπικά έχω καλή πληροφόρηση. Και κάνει καλή δουλειά και στο χωριό, δηλαδή είναι δραστήριος. Όμως τώρα, λέμε για την κυρία Παναγιωτάκη ότι είναι νομικός και θα παίξει σημαντικό ρόλο στις εξετάσεις ασύλου κτλ. Αλλά και στα διοικητικά. Ένας ψυχολόγος τι ακριβώς θα κάνει σε αυτή τη δομή? Ποια είναι η εμπειρία του? Ψυχολόγο. Ναι, την άλλη θέλω τώρα, ναι. Καλά έκανες πριν μιλούσα για την κυρία Παναγιωτάκη. Αλλά ας αφήσουμε λίγο να το εμπεδώσουν λίγο οι κάτοικοι της συντικής εκεί. Αυτή τη φωτογραφία. Λένε λοιπόν σήμερα, μου στείλανε διάφορα mail κακές γλώσσες, ότι είναι ανιψιός του κυρίου Δομουξίδη. Στο συνδυασμό του κυρίου Δομουξίδη και ανιψιός του αντιδημάρχου αγροτικής πολιτικής ή κάποιο αντιδημάρχου, αν δεν. Του κυρίου Νικηφόρου. Ναι. Του αντιδημάρχου. Του αντιδημάρχου. Είναι ανιψιός. Μάλιστα. Και λένε λοιπόν οι κακές γλώσσες, έτσι εξαργυρώνεται. Λένε κακές γλώσσες, δεν το λέω εγώ, δεν έχω στοιχεία να το υποστηρίξω. Ότι έτσι εξαργυρώνεται η συμπαιγνία που έκανε ο κύριος Δομουξίδης με τον κύριο Μηταράκη και ο κύριος Μηταράκης, είπαμε, τις προάλλες βγήκε να στηρίξει τον κύριο Δομουξίδη, γιατί περί αυτού επρόκειτο, για προσπάθεια υποστήριξης. Και τώρα τοποθετήσαμε έναν από το συνδυασμό του. Αφού τη δομή δεν τη θέλουμε εμείς εκεί πέρα. Εσείς δεν τη θέλετε, όχι ο κύριος Δομουξίδης. Α. Έχουμε και μια άλλη φωτογραφία, νομίζω μου είπαν. Από τη Ροδόπολη. Από τη Ροδόπολη, σας παρακαλώ. Όπου ο κύρος Δομουξίδης εδώ μαζί. Είναι στην κινητοποίηση. Που στην κινητοποίηση, νομίζω, μετέχει και ο κύριος Νικηφόρου. Ναι. Στην κινητοποίηση εναντίον της δομής. Τώρα, εάν μετέχουν εναντίον της δομής, αλλά θέλει να είναι και διοικητής της δομής και ψυχολόγος, δεν έχει δηλαδή. Να ήταν μάνατζερ το καταλαβαίνω. Να ήταν πολιτικός μηχανικός πάλι θα μπορούσα να το καταλάβω, θα έπαιζε κάποιο ρόλο. Νομικός επίσης. Ψυχολόγος όμως. Ψυχολόγο χρειάζονται αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της συντικής και όχι μόνο απλά ψυχολόγο και συνδρομή ειδικών ψυχιάτρων, διότι έτσι με τις επιλογές τους να βγάζουν αυτό το λεβέντι εδώ τον κύριο εκεί πέρα, μάλλον για ο οποίος παίρνει μέρος εναντίον των δομών. Αφού έχει συμφωνήσει με τον κύριο Μηταράκη να στηρίξει να γίνουν οι δομές, αφού επέδειξε και τα μέρη. Και τι γίνεται τώρα, Δημήτρη? Ο κύριος Μηταράκης είπε ότι δεν ήξερε ο Δήμαρχος. Ωραία. Τι είπε ο κύριος Μηταράκης μέχρι το τι πραγματικά σημαίνει? Σε αυτά έχουμε στοιχεία πλέον ενδείξεις σε εμάς τώρα την κάμερα. Μάλιστα. Έχουμε πλήρες ενδείξεις ότι όλο το παιχνίδι ήταν στημένο από την αρχή με τον κύριο Δομουξίδη και με τον κύριο Μηταράκη. Για να δημιουργηθεί η δομή εδώ, διότι υπήρχαν εθνικοί λόγοι και όπως είπε
Εμείς έχουμε, λέει, τι είπε ο κύριος Δομοξίδης, συμβουλευτικό ρόλο. Αν είχατε συμβουλευτικό ρόλο, γιατί κάνατε κινητοποιήσεις συμβουλευτικά. Και γιατί έγιναν και δημοτικά συμβούλια που αποφασίσανε για. Και βέβαια ότι αποφασίσατε ότι ναι, ότι θα παραιτηθείτε και θα κάνετε και το παίξαμε την προηγούμενη φορά. Και τώρα δεν κουνιέται τίποτα εκεί πέρα. Κουνιέται τίποτα, φίλο, και στην. Τα παράσιτα κουνιούνται τώρα. Τι εννοείς? Κάτι παράσιτα μέσω Facebook. Α, και σχολιάζουν. Όχι, όχι. Ναι. Από το Facebook τώρα, ναι, εντάξει. Κάνουν διάφορα. Λέω εκεί κάτι και τώρα ηρέμησαν, εντάξει. Τίποτα. Εντάξει. Χαρά. Ο γέγονε, όλα γέγονε. Καλά πάνε. 56% γάρ. Οπότε δεν είναι. Τώρα σταμάτησαν και οι κινητοποίησεις, σταμάτησαν όλα, έτσι. Άντε, περαστικά σας, παιδιά. Περαστικά σας. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ διότι δεν είναι μόνο ο διορισμός του διοικητή, όπου σύμφωνα με τις κακές γλώσσες, του κακά μακριά από μένα, είναι η εξαργύρωση, λένε οι κακές γλώσσες για τον. Εξαργυρώνει τώρα τα γραμμάτια που του χρωστάει ο κ. Μηταράκης στον κύριο Δομοξίδη, αλλά έγιναν και 30 προσλήψεις εκεί, το ξέρετε αυτό. Εμείς, καλή δουλειά και καλή επιτυχία σε αυτούς, δεν θέλουμε να στραφούμε εναντίον αυτών των ανθρώπων, σε καμιά περίπτωση, αλλά υπήρξαν πολλές αιτήσεις εκεί, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες. Θα δούμε και εκεί πώς έγινε η επιλογή των 30, για να δούμε ακριβώς ποιανών τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν. Γιατί εγώ είχα πληροφόρηση και μάλιστα είπαν και σε κάποιους πολιτικούς ποιους να βάλουν. Οι πολιτικοί, ευτυχώς κάποιοι που ήταν έξυπνοι, είπαν δεν θέλουμε κανένας. Τώρα προφανώς θα δούμε αργότερα, θα αρχίσουμε να ψάχνουμε έναν-έναν, να δούμε, όχι με ονόματα, αλλά για να δούμε σε ποιανού σόια μόια και τα λοιπά ανήκουν και το πώς έναντι πινακίου φακές για μια δουλειά εκεί πέρα, έτσι, το μέλλον της συνδικής πάει κατά διαόλου. Πάντα όμως έτσι δεν συνέβαιναν τέτοιες καταστάσεις, περιπτώσεις. Αν θέλετε, κύριε, επειδή είστε κάτοικος της συνδικής, ναι, να εξηλαιωθείτε για αυτά, με το πάντα όχι. Όχι, γιατί. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου άνθρωποι, πρόσεξε, να μην σου θυμίσω περιπτώσεις όπως το Γέρακα και τα λοιπά, όπου οι κάτοικοι όταν βγήκαν έξω στον δρόμο. Α, λέτε γιατί. Έτσι, ναι. Βγήκανε στον δρόμο. Εσείς εδώ πείσατε για την τιμή των όπλων δύο διαδηλώσεις της πλάκας και μέχρι εκεί. Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο λέει και όχι. Βασίστηκε ότι θα παραιτηθεί ο κ. Δομοξίδη και σου λέει τι να τρέχουμε τώρα εμείς τώρα στις διαδηλώσεις κτλ. Θα παραιτηθεί το σύσσωμο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τι είπε ο. Τσιρικάς κάνε μια χειρονομία, δεν την κάνω τώρα. Την κάνω έτσι. Πριτς, σε μια κορδό. Είπε ο κύριος Δομοξίδης και σας έστειλε. Αυτά και με την δόμη. Καλή επιτυχία στους διοικητές. Δεν έχω τίποτα με το παλικάρι να συνεννοούμεθα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνω λάθος και μπορεί να διαψευστώ. Λέω, γιατί τώρα το απόγευμα με πήρανε επανειλημμένα, μου στείλαν μηνύματα. Οι κακές φωνές. Κακές. Αλλά αξιόπιστοι άνθρωποι κατά τα άλλα. Δεν είναι από το τρέχα γύρευε. Και αυτή μου είπαν, για δες, μου λέει, είναι ανεψιός του αντιδημάρχου, συνδυασμό του κύριου αυτού κτλ. Τόσο καλά.